Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμη μία φορά όλες τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες που στηρίζουν το εγχείρημά μας και ενισχύουν το όραμα για την εξάπλωση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Την 31η διοργάνωση της έκθεσης «Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση», τοπικά προϊόντα και γεύση Ελλάδος λοιπόν επιλέγουν και στηρίζουν. Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και οι παρακάτω διακεκριμένες εταιρείες. Οι Μινωικές Γραμμές, το νερό σεμινάρι, η κριτική χαρτοβιομηχανία Mama Soft, το Galaxy 92 FM, το GR Times, το Hello Greece, το Βόρεια GR, το Αγροκρέτα News, το Αθήνα 984 FM, τα Σεμινιώτικα Νέα και το Crete360.gr. Το Manifesto GR, η μεταφορική εταιρεία Σκορδίνης Trans, τα αναψυκτήρια Τεμένια, ο εκπαιδευτικός όμιλος Grand Foyer, το Café Kunz, το ξενοδοχείο Ελικών και το εστιατόριο Παρακτάρης. Την υγειονομική κάλυψη της έκθεσης αναλαμβάνει όμως πάντα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ευχαριστούμε τις κυρίες που παρευρίσκονται κάθε μέρα για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε έκτακτο περιστατικό. Βρίσκεται μαζί μας ο κριτικός χορευτικός σύλλογος Αυτερέι που θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης. Πρόεδρος Γιώργος Κλωθάκης, χορεδάσκαλος Ελένη Γιακουμάκη. Εγώ θα παρακαλέσω ένα θερμό χειροκρότημα σε αυτά τα δύο παιδιά που σε δύσκολους καιρούς αποφάσισαν και ξεκίνησαν στο σύλλογό τους το καλεσμένο Σεπτέμβριο και θα παρουσιάσουν μέσα σε 2-3 μήνες αυτό που θα γίνει τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε καλή δύναμη και Γιώργο παρακαλώ δύο λόγια. Σας ευχαριστώ για την καλή εισαγωγή που μου κάνατε. Είμαστε ναι μεν ένα αδειοσύστατο σύλλογος, αλλά με πολλά χρόνια εμπειρία στον χώρο, τον πολιτισμό και στην παράδοσή μας. Αυτερέι είναι το όνομα προερχόμενο από την αρχαία πόλη Άπτερα, μια από τις 147 αρχαίες πόλεις της Κρήτης. Ήταν φημισμένοι για τους τοξότες. Δεν θα μακρηγορήσω λέγοντας την ιστορία τους, αλλά θα σταθώ στο σημείο που μας έκανε και εμάς να ονομάσουμε το σύλλογο μας έτσι. Την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είχαν λάβει μέρος και ενώ αρχικά είχαν αρνηθεί, πίστηκαν για τον ιερό σκοπό. Ποιος ήταν αυτός, η ελευθέρωση των ελληνικών πόλεων, της δημοκρασίας και τη διατήρηση, τη διάσωση του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό έχουμε βάλει και εμείς σαν στόχο, σαν σύγχρονοι τοξότες, τη διάσωση, τη διατήρηση και τη διάδοση του πολιτισμού μας, όχι μόνο της Κρήτης που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μας, αλλά και της Ελλάδας. Και γι' αυτό αγκαλιάζουμε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα. Έχουμε και τώρα στο χορευτικό μας παιδιά, η οποία δεν είναι από την Κρήτη. Δείχνουν αυτή την αγάπη για την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας και αυτό θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό σε αυτές τις δύσκολες εποχές, στις δύσκολους καιρούς που όλα αυτά πάρονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μικρό δείγμα από τη δουλειά μας θα είναι ο χορός αυτός που θα παρουσιαστεί τώρα. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθούμε εδώ, για το έργο που κάνατε, γιατί δεν διαφημίζετε μόνο τα κρητικά προϊόντα, την κρητική παράδοση, τα περιλαμβάνει όλο αυτό. Εδώ την ελληνική παράδοση. Εδώ σήμερα βλέπετε χορεύουν οικογένειες, παιδιά, έφηβοι, και αυτός είναι ο σκοπός μας, να κρατάμε όλη την οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την τιμή που κάνατε να έρθετε στις εκδηλώσεις μας, να μας τιμήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κύριε Νίκο, χρόνια πολλά από χθες, από κοντά. Με τη σειρά μας θέλουμε και εμείς να κάνουμε ένα δώρο. Είναι η προστάτηδα του συλλόγου μας, η Παναγιά η Επτάσπαθη. Η Παναγιά η Επτάσπαθη λοιπόν προστατεύει, τη βάζουμε απέναντι από την πόρτα, προστατεύει από την αρνητική ενέργεια, την γλωσσοφαγία, την βασκανία. Να σας προστατεύει, να σας έχει καλά και να κάνετε πάντα τόσο όμορφα πράγματα. Πίσω έχει αφιέρωση και από τους απτεραίους, από τον κρητικό σύλλογο, η Παναγιά η Επτάσπαθη. Σας ευχαριστώ πολύ και να πω μόνο ότι στα εγγένεια των εκθέσεων μας από εδώ και στο εξής, όπου και αν αυτά γίνονται, θα την έχουμε να μας συνοδεύει. Ευχαριστούμε και πάλι θερμά. Θέλω να σημειώσω για πολλωστή φορά μόνο το εξής. Η έκθεση αυτή, πέρα από το εμπορικό της μέρος, εκπέμπει πολλαπλά πολιτιστικά μηνύματα. Και νομίζω ότι δικαίως βέβαια η παραγωγή και οι άνθρωποι που αγωνίζονται και έχουν φέρει τα προϊόντα σκέπτονται πόσο καλά πήγαν εμπορικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι η έκθεση έχει μια πολύ σημαντική υπεραξία για το σύνολο των πολιτιστικών παραδόσεων. Ευχαριστώ και πάλι. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας ο σύλλογος ο οποίος έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο την έκθεση που έγινε το προηγούμενο Απρίλιο στο Πασαλιμάνι. Είναι το Σωματείο για την Κρητική Ιστορία, Παράδοση και Γεωγραφία, οι Δροσουλίτες, που θα παρουσιάσει δρόμενο για την απόδειξη φόρου τιμής στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, με τη μορφή δραματοποιημένης παράστασης με ριζίτικα τραγούδια, χορούς της Κρήτης και της Μικράς Ασίας, σε σύνδεση με τα ιστορικά γεγονότα της περίοδου, από την Επανάσταση στο Βουδί το 1909 μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Πρόεδρος Μανώλης Εγκλέζος Δελγιαννάκης, χοροδιδάσκαλοι Μακρίνα Τσιωτάκη και Ηλίας Ορβανίδης. Θα παίξουν η μουσική Μανώλης Κλάδος Κρητική Λύρα, Ηλίας Νικηφοράκης Κρητικό Λαούτο, Χαράλαπος Τσιγικίδης Ποντιακή Λύρα, Γεώργιος Παντελίδης Ταούλη και Γιώργος Φρακούλης του Περλέτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε. Από την άνοιξη της πόλης και την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχίζει μια αντίσταση που στόχο έχει την αποτείναξη του ξένου ζυγού, τουρκικού κυρίως, αλλά και δυτικού. Αν η Επανάσταση του 1921 είναι η πρώτη επιτυχημένη αντιστασιακή απόπειρα, η Μικρασιατική Εκστρατεία αποτελεί την τελευταία οργανωμένη προσπάθεια να συμπεριληφθούν στην Ελλαδική Επικράτεια αλήτρωτοι πληθυσμοί και περιοχές από παλιά ελληνικές. Μετά από αυτήν, το Αντάρτικο της ΕΟΚΑ στην Κύπρο θα αποτελέσει το κύκνιο άσμα ενός κομματιού του λαού μας στην προσπάθειά του για την εθνική ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση που σήμαινε ένωση με την Ελλάδα, όπως είχε ήδη πετύχει με μια διαρκή επαναστατική διαδικασία η Κρήτη.
διαδικασία τόσο έντονη και δυσαλέα που την έφερε στην ηγεσία ενός ελλαδικού κράτους σε κρίση ιτημένου ταπεινωτικά το 1897. Με την στο βουδί και με την πάνδημη απέτηση, η Κρήτη με τον Βενιζέλο αναλαμβάνει την ηγεσία της μεγάλης φυγής προς τα προς. Με τους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα απελευθερώνει τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη. Η Κρήτη, ακόμα αυτόνομη πολιτεία, συμμετέχει στους Βαλκανικούς με το ανεξάρτητο τάγμα Κρητών, το οποίο επέστρεψε ως τμήμα του ελληνικού στρατού αφού τελείωσαν οι εχθροπραξίες, ενώ η Κρήτη είχε στο μεταξύ ενωθεί με την Ελλάδα. Όμως οι αγώνες δεν έχουν τελειώσει. Αν οι ελληνικοί πληθυσμοί της Ευρώπης απελευθερώθηκαν, οι αντίστοιχοι της Ιωνίας, του Πόντου, της Καπαδοκίας παρέμεναν υπόβουλοι και μάλιστα κάποιοι για 900 χρόνια. Συγχρόνως γράφονταν οι πρώτες πράξεις της γενοκτονίας των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας. Η γενοκτονία είχε ήδη αποφασιστεί το 1911 στο συνέδριο των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη και η υλοποίησή της αφορούσε τους Αρμένιους, τους Ασσύριους και τους Ρωμιούς. Στον πόλεμο που πλησίαζε, η συμμαχία της Γερμανίας με την Τουρκία έκανε επιτακτική την ανάγκη της ελληνικής συμμετοχής στον πόλεμο στον πλευρό των συμμάχων. Ελληνικού πληθυσμού της, σημειοστολίζεται για να υποδεχτεί τους απελευθερωστές της.
Παράλληλα, το 1920 υπογράφεται η συνθήκη των Σεδρών που έδινε τη χαριστική βολή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Μικρά Ασία θα ανήκε στους λαούς της. Τα αρμενικά εδάφη παραχωρούνταν στους Αρμένιους, ιδρυόταν κουρδικό κράτος, οι Τούρκοι θα κρατούσαν ένα μέρος της Μικράς Ασίας, ενώ η Ελλάδα έπαιρνε τα παράλια του Αιγαίου και τη Θράκη μέχρι πριν την Κωνσταντινούπολη. Τα όνειρα των διαρκώς επαναστατημένων, από τη μια μεριά του ελληνισμού μέχρι την άλλη, φαίνονταν να βγαίνουν σε μεγάλο βαθμό αληθινά. Όμως η ευτυχία δεν επρόκειτο να κρατήσει, ούτε η συνθήκη των Σεβρών να εφαρμοστεί. Ο διχασμός δεν σταμάτησε ούτε από την ολοκλήρωση της ιδέας της συμπερίληψης των υπόδουλων σε ένα ελληνικό κράτος. Η υπονόμευση του μετόπου από τις εσωτερικές σέριδες έδωσε τη δυνατότητα στους ατάκτους του Κεμάλ να οργανωθούν. Και ο Βενιζέλος προκυρήσει τις μοιραίες εκλογές του 1920, τις οποίες θα κερδίσει σε ψήφους, αλλά θα χάσει σε έδρες, λόγω του εκλογικού νόμου. Οι ψήφοι των μειονοτήτων των απελευθερωμένων περιοχών, κυρίως μουσουλμάνων, στράφτηκαν κατά του Βενιζέλου, προκαλώντας έτσι την ήττα της παράταξής του. Το ίδιο έγινε και από την αντιπολίτευση του ΙΚΑΔΕ, που ευαγγελιζόταν την επιστροφή του στρατού στα σπίτια τους και το τέλος του πολέμου, προφανώς με εγκατάλειψη του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Αλλά η συνέχεια ήταν ακόμα χειρότερη. Η παράταξη του ΙΚΑΔΕ, αντί να υλοποιήσει την υπόσχεση του τερματισμού του πολέμου, συνέχισε την προέλαση, δίχως όμως τις συμμαχίες που είχε οικοδομήσει η Επανάσταση του 1909 και ο Βενιζέλος. Αντικατέστησε τους παρωτοκαπνισμένους αξιωματικούς με άπειρους επιτελείς και το μέτωπο έσπασε. Ο στρατός μας υποχώρησε και ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας αφέθηκε στο έλεος των Τούρκων. Λίγες μέρες πριν το κάψιμο της πόλης, ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, ο ίδιος λίγα χρόνια πριν ως Μητροπολίτης Δράμας είχε παλέψει στο Μακεδονικό Αγώνα, έγραφε του έγκλου πια Βενιζέλου. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το ελληνικό κράτος, αλλά και σύμπαν το ελληνικό έθνος, κατεβαίνει πλέον στον Άδη, από του οποίου καμία πλέον δύναμη δεν θα δυνηθεί να το αναβιβάσει και το σώσει. Ο μεγάλος επαναστάτης είχε χάσει, η επανάσταση είχε ιτηθεί στο εσωτερικό μέτωπο και ακολούθως στο πεδίο της μάχης.
Είχε ανυπολόγιστες συνέπειες. Με την γενοκτονία, ήδη από το 1915-16 ο χριστιανικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας είχε μειωθεί. Το 1922, όσοι από τους επιζώντες της γενοκτονίας δεν σφαγιάστηκαν, εγκατέλειψαν μετά από 3.000 χρόνια τη Μικρά Ασία. Και ο λαός μας ζει πια δίχως τον ένα του πνεύμονα. Πρόσφυγες πια, οι μέχρι χτες νοικοκυρέοι κατέφυγαν στην Ελλάδα οι ηκέτες και πέμπτες. Και η μάνα φέρθηκε σαν μητριά. Από το τίποτα έφτιαξαν ξανά τα πάντα. Πρόκοψαν και πόλιασαν την παλιά Ελλάδα με τον πολιτισμό και την αρχοδιά τους. Η πρώτη γενιά περίμενε για χρόνια πως θα γύριζαν. Η πρόποσή τους ήταν και του χρόνου στα σπίτια μας. Όμως η γενοκτονική κρατική πολιτική των Νεότουρκων καθιστούσε αδύνατη την επιστροφή τους. Το 1924 η ανταλλαγή έφερε στην Ελλάδα και τους πληθυσμούς της Καπαδοκίας και του Πόντη. Τους τελευταίους μετά από ένα ηρωικό αντάρτικο. Ο υπόδουλος ελληνισμός με πρωτοπόρο την Κρήτη συνέχισε την επανάσταση του 1821 για 100 χρόνια ακόμα. Με σημαντικές επιτυχίες στην απελευθέρωση της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θράκης, των νησιών. Το 1909 ευτύχησε να έχει ηγεσία που συμπίκνωνε το στρατιωτικό, το πολιτικό και το διπλωματικό στοιχείο, πράγματα που είχαν λείψει ακόμα και από την επανάσταση του 1921. Αλλά η εσωτερική αντίδραση, ο διχασμός, επέτρεψαν στον εχθρό να νικήσει. Και εμείς οφείλουμε σήμερα να αναστοχαστούμε πάνω σε αυτά τα φοβερά γεγονότα. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, να κοιτάξουμε μπροστά, έχοντας το νου μας εκείνους που υπήρξαν η πρωτοπορία της φυγής προς τα μπρος τότε, στους κριτικούς επαναστάτες και το κλίμα που διαμόρφωναν όπου πήγαιναν. Σε εκείνους προσέβλεπαν οι υπόδουλοι που αναθαρούσαν και γίνονταν κι αυτοί λιοντάρια. Και να σκεφτούμε ότι και σήμερα οφείλουμε στην ιστορία μας, τους παλιούς μας, αλλά και στα παιδιά μας, τη συνέχειά μας, να εξακολουθήσουμε να υπάρχουμε σε αυτή τη γωνιά του κόσμου. Μικρή στην έκταση πια, αλλά με μεγάλο ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Στο χέρι σε
Έτσι μια και δυο μάνα στο χέ, μάνα στο χέ, σε μια και δυο. Spot.
βράδυ. Thank you.
Και εμείς ευχαριστούμε.